Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εκλογές 98, η εκπομπή που παρακολουθείτε. Ώρες μείναν για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 11ης του Οκτώβρη και βεβαίως σήμερα παρακολουθείτε την πρώτη τελευταία εκπομπή αυτού του μαραθωνίου εντός εισαγωγικών κύκλου των εκπομπών που δεν είχαν άλλο στόχο από το να ενημερώσουν εσάς, τους ακροατές, τηλεθεατές και βεβαίως δυνάμεις ψηφοφόρους για τις θέσεις των υποψηφίων νομαρχών, δημάρχων, δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων. Έχουμε χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως κρίσιμες τις εκλογές αυτές, ως πρόκληση για την εφαρμογή κάποιων σχεδιασμών και βεβαίως θα επιμείνουμε στην κρισιμότητά τους, καθώς με τις ηγεσίες που θα αναδειχθούν από αυτές εδώ τις εκλογές της αυτοδιοίκησης θα πορευθεί ο τόπος προς τον 21ο αιώνα. Στην σημερινή μας εκπομπή έχω την χαρά να φιλοξενώ τον επικεφαλής του Συνδυασμού Ενότητα Ανάπτυξη, νυν και υποψήφιο εκ νέου νομάρχη Ροδόπης, τον κύριο Στέργιο Σταυρόπουλο. Μαζί θα συζητήσουμε για τα μηνύματα που βεβαίως ο ίδιος λαμβάνει λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Βεβαίως θα απαντήσουμε σε κάποιες αιχμές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ή έχουν ακουστεί, αλλά σαφώς θα αναφερθούμε στο στίγμα του προγράμματος, το οποίο έτσι κι αλλιώς ο κύριος Στέργιος Σταυρόπουλος ανακοινώνει στις περιοδίες που πραγματοποιεί στα χωριά και στους οικισμούς του νομού μας και οδεύουν, νομίζω, κύριε Σταυρόπουλε, προς το τέλος τους οι περιοδίες αυτές. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω την αίσθησή σας ακριβώς επειδή έχουμε μόνο λίγες ώρες ουσιαστικά πριν τις εκλογές. Να σας ευχαριστήσω και εγώ γιατί λίγες ώρες πριν τις εκλογές μου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον κόσμο στην Ροδόπη. Πάμε σε εκλογές με ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες εκλογές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εγώ τα μηνύματα τα οποία παίρνω τα μεταφράζω σε μια μεγάλη νίκη. Θέλω να πιστεύω ότι η Ενότητα Ανάπτυξη θα πετύχει νίκη σημαντικότατη από την πρώτη και όλα Κυριακή. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω. Απλά τα μηνύματα είναι ρεαλιστικό που αυτό. Δίνουν, είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Τα μηνύματα που έρχονται αυτό λένε. Έχει ανατραπεί πλέον και ο μύθος του Εύρου, διότι οι αντίπαλοι μου είχαν στήσει ένα καλό παιχνίδι. Ότι ο Εύρος δεν πήγαινε καλά. Στον Εύρο λέγανε ότι δεν πάει καλά η Ροδόπη, στη Ροδόπη λέγανε ότι δεν πάει καλά ο Εύρος. Έτσι περιμένανε ότι θα δημιουργήσουν ανησυχία. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά. Η νίκη θα είναι από την πρώτη Κυριακή και μεγάλη. Κύριε Νομάρχη, όταν πηγαίνετε στα χωριά, στους οικισμούς και βεβαίως έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, τι είναι αυτό που σας λένε? Τι είναι αυτό που σας λένε, τι είναι αυτό που σας ζητούν? Γιατί νομίζω ότι παλιά υπήρχε η αίσθηση ότι κάποιοι απλά χειροκροτούν τους υποψηφίους. Όχι. Ο κόσμος έχει οριμάσει πάρα πολύ. Ο κόσμος σε ακούει με ευλάβεια και από εκεί και πέρα στον διάλογο σου βάζει σκληρά ερωτήματα. Αυτό θα έλεγα. Ασκεί κριτική. Σκληρά ερωτήματα και κριτική. Καλόβουλη κριτική όμως. Ίσως πολύ καλύτεροι από αυτοί που ασκούν μερικοί όταν βρίσκονται σε αυτή τη θέση εδώ ή σε αυτή την κάμερα απέναντι. Μάλιστα, κατάλαβα την αιχμή. Βεβαίως οι επιθέσεις που δέχεστε και εσείς αλλά και ο συνδυασμός σας τελευταία θα έλεγα ότι έχουν κλιμακωθεί και είναι εύλογο να το περιμένει αυτό κανείς καθώς περιμένουν μόνο λίγες ώρες πριν από τις εκλογές. Βεβαίως κατά κόρον ακούγονται κάποιες αιχμές με κυρίαρχη αυτού του κυβερνητικού νομάρχη. Ακούστε, καρυδιά που δεν έχει καρύδια δεν την πετροβολάει κανείς. Τώρα προσπαθούν να επιβάλλουν τον όρο κυβερνητικός νομάρχης. Αυτό δείχνει μια αμηχανία και μια αδυναμία τους. Ενώ έχω απαντήσει επανειλημμένως επ' αυτού να αρθρώσουν πολιτικό λόγο και να κριτικάρουν με πολιτικό πλαίσιο το έργο ή μη έργο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Είναι εύκολο το να παίρνουμε και να κάνουμε καραμέλα μία λέξη. Κυβερνητικός λοιπόν ο νομάρχης, αλλού είναι η αγωνία τους. Δεν είναι στον όρο κυβερνητικός ο νομάρχης. Είναι ότι και την ιστάτη των στιγμών προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τις εκλογές. Είναι να τις κάνουν κομματικές τις εκλογές. Το έχουν αναφέρει. Άλλωστε ναι, ο κ. Καραμαλής ο οποίος βρέθηκε εδώ, είπε ότι σαφώς το μήνυμα είναι πολιτικό αυτόν τον εκλογών. Δυστυχώς όμως και για τον κύριο Καραμανή και για πολλούς άλλους. Τελικά αυτές οι εκλογές δεν έχουν κομματικοποιηθεί.
αυτές οι εκλογές, όσο και αν προσπαθήσαν κάποιοι να τις κομματικοποιήσουν, είναι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κόσμος έχει καταλάβει και έχει καταλάβει ότι δεν ψηφίζει για κυβέρνηση, ψηφίζει για αυτοδιοίκηση. Και διαπιστώνω και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος πάει να κάνει το κίνημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δείτε ότι σε άλλες εκλογές κανείς δεν θα αναζητά χρήσμα. Θα πεθάνουν όλα αυτά και θα τελειώσουν, θα νικήσει η αυτοδιοίκηση. Κύριε Μάρκα, είδαμε τις μέρες αυτές όλους να κόπτονται για το ανεξάρτητο της αυτοδιοίκησης, αλλά είδαμε τουλάχιστον τρεις αρχηγούς κομμάτων να παρελάβουν από τα μέρη μας, όχι απλά για να τα επισκεφτούν, αλλά ουσιαστικά για να ενισχύσουν τους υποψηφίους που προέρχονται από τον δικό τους χώρο. Είδαμε τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον κύριο Τσοβόλα. Μάλιστα, κάποια στιγμή δημοσίως αναρωτηθήκατε ποιους έχετε αντιπάλους. Μήπως ακούστηκε και λίγο υπερβολικό αυτό? Όχι, δεν το έβαλα με τον όρο ότι έχω ισχυρότατους αντιπάλους. Το έβαλα ρωτώντας αυτούς ότι επιτέλους υπάρχει υποψήφιος νομάρχης εδώ ή υπάρχουν αρχηγοί κομμάτων που επισκέπτονται την περιοχή. Εγώ νομίζω ότι είναι η τελευταία προσπάθεια της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, κομματικής εξουσίας, να κρατάμε δεμένη την αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε του έρχομου των υπουργών. Και οι υπουργοί, αν ήρθαν, κακώς ήρθαν. Ήρθαν όμως. Κακώς ήρθαν. Βέβαια, οι υπουργοί δεν πήγαν να μιλήσουν πουθενά, ούτε στις συνοικίες, ούτε σε χωριά. Ήρθαν οι άνθρωποι, κάναν τη δουλειά τους, εγκαινιάσαν κάποια έργα και φύγαν. Αντίπαλοι σας τώρα λένε ότι εκ των υστέρων αναφέρετε ότι κακώς ήρθαν. Εν πάση περιπτώσει, οι αντίπαλοι μου δεν μπορούν να ξέρουν τη θέση μου. Η θέση μου ήταν αρνητική, ήταν στο να μην έρθουν. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι στις εκλογές για την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πρέπει να μας αφήσουν ήρεμους, ήσυχους. Θα πρέπει τον κόσμο να τον δώσουν να καταλάβει ότι δεν είναι κομματικές εκλογές. Εάν κρίνονται τα κόμματα, κρίνονται ως προς ένα σημείο, ως προς τις θέσεις τους και τις απόψεις τους για την αυτοδιοίκηση. Κύριε Νομάρχα, κάποτε οι εκλογές, τόσο στην νομαρχιακή, τώρα έχουν βεβαίως, ο θεσμός αρχίζει και περπατάει, μάλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση συνοδεύονταν από εντάσεις και όλα εκείνα τα θλιβερά στοιχεία που πολλές φορές υποκινούντουσαν και από κάποιους έτσι μηχανισμούς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μία κατεύθυνση τουλάχιστον συμπόρευσης, θα έλεγα, μεταξύ των σύνοικων στοιχείων αυτής της περιοχής και νομίζω ότι αυτό είναι μία επιτυχία της αυτοδιοίκησης που κατάφερε τελικά να επιβάλλει κάποιους συγκεκριμένους όρους παιχνιδιού και να μην έχουμε εντάσεις που μόνο κίνδυνο θα επίσης για τον τόπο μας. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την αίσθηση. Ναι, έχω την αίσθηση ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δεν είναι ο πόλεμος της αφίσας, δεν είναι ο πόλεμος της ρήπανσης, ηχορήπανσης. Δεν είναι ο πόλεμος των ανακοινώσεων, δεν είναι τα επεισόδια, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Εκεί ακριβώς εστιάζω την προσοχή μου και λέω ότι θα νικήσει η τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και θα γίνει κίνημα και θα αποδεσμευτεί κάποια στιγμή από τα κομματικά δεσμά της. Στο ότι ο κόσμος πλέον έρχεται να ακούσει την κεντρική πλατεία του Σταυρόπουλο, δεν έρχεται να ακούσει τον υποψήφιο νομάρχη του Πασόκ. Έρχεται να ακούσει τον Σταυρόπουλο. Και ο κόσμος αυτός προέρχεται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να γιατί και οι εντάσεις είναι περιορισμένες. Κύριε Νομάρχη, βεβαίως τα όσα λέμε και όσα βεβαίως κάνουμε θα κριθούν κατά την εκλογική αναμέτρηση που θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες. Βέβαια, διευκρινίζω και εγώ ότι όταν μιλούσα και για εντάσεις εννοούσα ότι είναι γνωστή η πολυπολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της Ροδόπης. Εννοούσα ότι και μέσα από τους διάβλους της αυτοδιοίκησης έχει περάσει η αίσθηση τελικά ότι υπάρχει μια αντιπροσώπευση όλων των πληθυσμιακών ομάδων που διαβιούν στην Ροδόπη σήμερα. Γι' αυτό και ίσως έχουν μειωθεί οι όποιες εντάσεις που μπορεί να είχαν κινδύνους. Νομίζω ότι είμαι τώρα σαφέστερος. Τώρα είσαστε σαφέστερος. Εγώ να σας πω όμως το εξής, ότι για πρώτη φορά άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση έχουν τη δύναμη και το κουράγιο να βγουν στο μπαλκόνι της πλατείας και να απευθυνθούν και προς τους χριστιανούς και προς τους μουσουλμάνους,
ζητώντας τους να καταλάβουν το χρέος να τα βρούμε μεταξύ μας, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, να ζήσουμε ειρηνικά, να πορευτούμε ειρηνικά. Αυτή είναι μια επανάσταση, θα έλεγα. Κάει το νέο, κάει το καινούριο. Και αν θέλετε, είναι και μονόδρομος. Και ο κόσμος πλέον το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και το επισημαίνω. Δεν περνάνε πλέον εθνικιστικές κραυγές. Μας ταλαιπωρήσανε τόσα χρόνια. Ούτε εξτρεμιστικές ενέργειες από την άλλη μεριά. Μας ταλαιπωρήσανε αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος θέλει να ζήσει ήρεμα. Θέλει να ζήσει απλά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους μηνύματα. Και μάλλον απομονώνει αυτές τις φωνές ή όποιες εκείνες τις εθνοσωτήριες παρεμβάσεις αγνώστου προελεύσεως και ταυτότητας. Σαφώς και τις απομονώνει. Και όχι μόνο τις απομονώνει, αλλά θα δείτε στο άμεσο μέλλον ότι θα τις αποβάλει κιόλα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα είναι το στίχημα, πιστεύω, της τοπικής κοινωνίας και της κατοχύρωσης μιας πραγματικότητας που λέει ότι δικαίωμα στην ανάπτυξη έχουν όλοι, κύριε Νομάρχε. Μιλώντας για το πρόγραμμα το οποίο έχω μπροστά μου, θα έλεγα ότι ακόμη και αυτό το πρόγραμμα το ίδιο έχει δεχθεί και την κριτική των αντιπάλων σας, οι οποίοι βέβαια αναφέρουν ότι πολλά από τα οποία, από τα όσα λέγονται, ουσιαστικά δεν έχουν γίνει, δεν έχουν δρομολογηθεί, ενώ κάποια από αυτά δεν είναι έργα της νομαρχίας αλλά εκτελούνται από την κεντρική διοίκηση, όπως η Εγνατία Οδός. Κοιτάξτε, είναι εύλογο να υπάρχει μια αντιπολιτευτική διάθεση απέναντι σε ένα έργο το οποίο υπάρχει και απέναντι σε ένα σχεδιασμό που έχει γίνει. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, οι αντίπαλοι μου, μια μισή σελίδα να την ονομάζουν πρόγραμμα για τη Ροδόπη. Εγώ θα ήθελα, το πρόγραμμα είναι μπροστά σας, να μου πείτε τι από αυτά που υπάρχει μέσα εκεί δεν έχει δρομολογηθεί. Όσα δρομολογήθηκαν, λένε, αργήσανε να τελειώσουν. Μα πώς είναι δυνατόν, αγνοούν ότι ένα έργο, το οποίο μάλιστα είναι μεγάλο και είναι ενταγμένο στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, θέλει τουλάχιστον έναν χρόνο να πάρει ένταξη με βάση το τεχνικό του σχέδιο το οποίο υποβάλλεται στις Βρυξέλλες, ότι θέλει άλλο ένα με ενάμιση χρόνο να πάρει τις εγκρίσεις χωροταξίας, ότι θέλει χρόνο για να πάρει τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν να ομιλούν για κάποια έργα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία καταφέραμε μέσα σε 4 χρόνια να τα έχουμε σε στάδιο ολοκλήρωσης και να μας λένε δεν τα ολοκληρώσατε. Για όσα μεγάλα κάνουμε, μας λένε δεν τα ολοκληρώσατε. Για όσα μεγάλα συνεισφέρουμε για να γίνουν, μας λένε δεν είναι δικά σας. Πρέπει να καταλάβουν ότι το πρόγραμμα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έχει εδράσει. Έχει εδραστεί απάνω στο περιφερειακό, στο εθνικό, στο νομαρχιακό και στο τοπικό πρόγραμμα. Τα εθνικού επίπεδου έργα δεν τα στέλνει το κέντρο έτσι από μόνα τους. Κάποιοι πρέπει να τα διεκδικήσουν και κάποιοι πρέπει να τα παλέψουν. Και αυτή είναι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Τα περιφερειακού χαρακτήρα έργα περνούν μέσα από το περιφερειακό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν οι νομάρχες. Τα νομαρχιακού επίπεδου έργα είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός που περνάει μέσα από το νομαρχιακό συμβούλιο. Αλλά λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και τα τοπικού χαρακτήρα έργα. Ένα πρόγραμμα είναι ένα παζλ, κομματάκι-κομματάκι. Ένα ψηφιδωτό που το κάθε κομμάτι έχει τη δική του θέση. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να ακυρώσουν ένα τεράστιο έργο το οποίο βρίσκεται στην εξέλιξη, σε εξέλιξη, από τη μία μεριά ή το μηδενίζουν, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν έγινε τίποτα, ή προσπαθούν να μειώσουν την αξία του λέγοντας ότι μα αυτό είναι περιφερειακού επίπεδου. Σας λέω ότι και ο δρόμος για Νυμφαία είναι περιφερειακού επίπεδου, αλλά αν δεν επενέβαινε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να το ξεκινήσει, θα είχε αρχίσει το έργο. Δεν θα είχε αρχίσει το έργο. Έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει αυτό το έργο. Μα δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Τα 4 πρώτα χιλιόμετρα δεν τα ανέλαβε να τα κάνει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ήδη βρισκόμαστε μέχρι την καρδιά. Έχει προσβληθεί το κομμάτι μέχρι την καρδιά. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν πολύ πολύ άδικο το να προσπαθούν είτε να μηδενίσουν είτε να μειώσουν την αξία των έργων. Τους κάλεσα δημόσια, κύριε Αντωνίου, όποιον θέλει. Τα 30 τελευταία χρόνια με τα 4 τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Και σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο κοινότητας. Τα έχω πει και άλλη φορά. Είδατε ανταπόκριση από πουθενά?
και είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε μια τέτοια ανταπόκριση. Και βεβαίως αυτό το φαντάζομαι το κατάλαβαν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και νομάρχα, υπάρχουν δεδομένα μεγέθη τα οποία βεβαίως διαχειρίζεται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Πότε θα πούμε ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ροδόπης είναι αυτάρχης οικονομικά και όχι μόνο για να μπορέσει τελικά να εκπονήσει ένα πραγματικά τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα? Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να υπάρχει αυτάρκεια στους πόρους θα πρέπει να έχει τελειώσει η ιστορία με την οικονομική μας αυτοτέλεια και αυτοδυναμία την οποία επιδιώκουμε. Και όχι μόνο, θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και πόρους προς την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουμε φορομπήχτες. Εγώ τουλάχιστον είμαι εντελώς αντίθετος, και εγώ και οι συνεργάτες μου, στο να αποκτήσουμε πόρους, παίρνοντας φόρους από τον λαό, ο οποίος ήδη είναι ταλαιπωρημένος από φόρους. Ναι, από τις εταιρείες που θα βγάλουν χρυσό στον ομό Ροδόπης, από αυτές θα απαιτήσουμε ανταποδοτικά ωφέλη. Εμείς θεωρούμε ότι το 1% σύμβαση που υπέγραψε το ελληνικό δημόσιο είναι εξευτελιστική σύμβαση. Λέοντιος. Λέοντιος σύμβαση. Θα ζητήσουμε λοιπόν από εκεί να υπάρξει, και το ζητήσαμε ήδη και θα υπάρξει. Αυτοί να πληρώσουν. Ο απλός λαός δεν καταλαβαίνουν γιατί να πληρώσουν. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε όχι μονάχα να φέρουμε αυτοτελείς πόρους από την Αθήνα, να πρέπει να εξασφαλίσουμε και δικούς μας πόρους από εδώ, από τον ομό Ροδόπης. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι ένα νομαρχιακό πρόγραμμα στο ύψος του 1 δις, των 2 δις, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα έργο ενός δρόμου κάποιων χιλιόμετρων. Δείτε τι έχει γίνει γύρω στον νομό Ροδόπης και μετρήστε πόσα δις είναι αυτά. Τότε θα πω τους φίλους μου να ψάξουν να βρουν από πού ήρθαν αυτά τα δις στον νομό Ροδόπης. Για παράδειγμα, όταν μόνο ένας δρόμος, θα πούμε αυτόν τη οργάνωση του Κέγρου, κάνει πάνω από 1 δις. Μα όλο το πρόγραμμα της νομαρχίας είναι 1 δις. Τα λεφτά λοιπόν δεν είναι μόνο από το πρόγραμμα της νομαρχίας. Τα λεφτά έρχονται από το περιφερειακό σκέλος, από το εθνικό σκέλος, από την Ευρώπη, και υπάρχει και το νομαρχιακό σκέλος που είναι για μικρότερης εμβέλειας έργα. Μιλούμε για χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει σλόγγαν τελευταία και τον αντιπόλωσα, αλλά εσείς βέβαια απαντάτε. Τελικά, να διευκρινίσουμε, η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδύλιων στον ομό Ροδόπης ποια είναι, η συνολική? Γιατί παίζουμε με τα νούμερα και ο κόσμος δεν πιστεύω ότι μπορεί να καταλάβει. Κάποιοι λένε για 30%, εσείς αναφέρετε ένα 116%. Τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα? Ακούστε με λιγάκι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, διότι κάποιοι που το παίζουν οι συνταγματολόγοι είναι κακοί οικονομολόγοι. Και πολιτικοί έχουν αποδειχθεί κακοί στον ομό Ροδόπης, αλλά και κακοί οικονομολόγοι. Και δεν δικαιούνται να μιλούν για τέτοια πράγματα. Όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα, όποιο και αν είναι αυτό, ή το πρώτο, ή το δεύτερο, ή το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, οι πρώτες χρονιές εμφανίζουν μια χαμηλή απορροφητικότητα. Και είναι εύλογο. Μέχρι να γίνουν οι μελέτες, μέχρι να οριστικοποιηθούν τα έργα, μέχρι να πάρθουν οι αποφάσεις, μέχρι να δημοπρατηθούν, περνάει χρόνος. Η πρώτη χρονιά φεύγει έτσι, η δεύτερη χρονιά φεύγει έτσι. Άρα δεν μπορούμε να παίρνουμε την πρώτη, τη δεύτερη χρονιά ενός κοινοτικού πλαισίου στήριξης και από εκεί να κρίνουμε την πορεία ολόκληρου του πακέτου. Θα δείτε ότι από το τρίτο στο τέταρτο, από το τέταρτο στο πέμπτο χρόνο, οι αυξήσεις απορροφητικότητας είναι τεράστιες. Δηλαδή μπορεί τη μία χρονιά να βλέπεις 25% και την άλλη χρονιά να βλέπεις 85% ή 95%. Και δεν μπορείς να συγκρίνεις, παράδειγμα, το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης τον πέμπτο του χρόνου με τον δεύτερο χρόνο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Εκεί κάνεις αλχημία πλέον, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι και σε επίπεδο περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, η απορροφητικότητα μεγάλη, από τις καλύτερες που υπάρχουν στη χώρα μας. Και ιδιαίτερα ο νομός Ροδόπης, το λέω για πολλαπλή φορά, είναι πρώτος σε απορροφητικότητα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με 116% πέρυσι και με πάνω από 100% φέτος, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η χρονιά.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα νούμερα. Πέστε μου όμως κάτι, κύριε Σταυρόπουλε. Μιλάμε για το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Έχω την αίσθηση ότι κάποια έργα που αρχικά είχαν ενταχθεί σε αυτό, νομίζω ότι για κάποια από αυτά είχατε εκφράσει ανοιχτά και τις αντιρρήσεις σας. Γιατί τελικά δεν προβάτησαν ότι ούτε σχεδιασμός έγινε, μάλλον στην τύχη εντάχθηκαν κάποια έργα. Σχεδόν αυτή η αίσθηση μας είχε περάσει. Δεν υπήρξε, θα έλεγα, κανένας απολύτως σχεδιασμός για το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Όταν αναλάβαμε την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε μπροστά σε μία συγγραφή έργων, θα έλεγα, σε ένα κατάλογο έργων χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς την ύπαρξη ούτε μιας μελέτης. Ούτε μία δεν ήταν όριμη για να πούμε ότι αύριο το πρωί δημοπρατούμε. Και βέβαια τα έργα δεν είχαν καμία αντιλουχία μεταξύ τους, δεν δένανε, δεν είχαν αναπτυξιακή προοπτική. Εκεί λοιπόν βρήκαμε τα πράγματα σκούρα. Γιατί? Διότι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις αλλαγές. Τα έργα είναι επιλέξιμα και είναι αναμέτρο και αναενέργεια. Μπορείς μέσα στο ίδιο μέτρο να κάνεις κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορείς από μέτρο σε μέτρο. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να πάρουμε τα 2-2,5 δις που μας είχαν στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και να τα πάμε σε έργα οδοποιίας. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι ήταν ήδη δεσμευμένο σε τέτοιου είδους έργα, τα οποία ήταν φυσικό τον πρώτο και δεύτερο χρόνο να μην μπορούν να απορροφηθούν. Διότι απαιτούσαν μελέτες χωροταξίας, απαιτούσαν περιβαλλοντολογικές μελέτες, απαιτούσαν χίλια πράγματα. Γι' αυτό εδώ προσπαθώ να εντοπίσω και την ενδεχόμενη υστέρηση απορρόφησης κάποιων κονδυλίων στο ότι υπήρχε συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία επανειλημμένως έχει αναφερθεί. Εγώ μιλώ ξεκάθαρα. Φέτος πήραμε πάνω από 5 δις επιπλέον χρήματα από άλλους νομούς που δεν καταφέραν να παίξουν τα προγράμματά τους, να τρέξουν τα προγράμματά τους. Ο νομός της περιφέρειας. Ο νομός Ροδόπης πήρε πάνω από 5 δις. Είναι τα έργα τα οποία πρόσφατα δημοπρατήθηκαν και έχουν μπει εργολαβίες. Όπως είναι το κομμάτι του έργου από το Κόσμιο μέχρι τη Μαρόνια. Με τρεις συνεχόμενες εργολαβίες. Για να πάρουμε 5 δις επιπλέον σε αναμόρφωση του προγράμματος, σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά κάποιοι δεν τα απορρόφησαν και τα πήρε η Ροδόπη. Με τους ρυθμούς τους οποίους βεβαίως οδεύουμε, πιστεύετε ότι θα έρθει κάποια στιγμή να υπάρξουν κοινοτικά κονδύλια από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το δεύτερο πακέτο Ντελόρ, το οποίο σε 1-2 χρόνια νομίζω εκπνέει αναξιοποιείται για τον νομό μας? Όχι. Όσον αφορά την Ομαρχία Ροδόπης, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία δραχμή. Είμαστε ήδη έτοιμοι για το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και είμαστε η μόνη νομαρχία που έχουμε προεντάξει έργο ύψους 12 δις. Είναι το φράγμα Ιασίου. Με οριστική μελέτη, με περιβαλλοντολογικές μελέτες, με μελέτες χωροταξίας. Αύριο το πρωί, αν μας πούνε οκ, δημοπρατούμε. Το ύψος του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, σε τι μεγέθη μπορεί να κινείται για το νομό μας? Νομίζω ότι αν κάνουμε μια καλή, πάρα πολύ καλή προεργασία, όπως την έχουμε ήδη κάνει, θα μπορέσουμε να το αυξήσουμε κατά 30-40% σε σχέση με το προηγούμενο ΠΕΠ. Τα πάντα είναι θέμα προετοιμασίας. Δεν υπάρχει, δεν είναι να ξέρει ο κάθε νομός ότι εγώ θα πάρω τόσα, ο άλλος τόσα, ο άλλος τόσα. Όποιος τρέχει παίρνει. Όποιος δεν τρέχει δεν θα παίρνει. Υπάρχουν εκείνες οι υπηρεσίες ή εκείνοι οι μηχανισμοί στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση που είναι σε θέση να κάνουν αυτόν τον σχεδιασμό ώστε να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια, με δεδομένες τις αδυναμίες που έχει η ομαρχιακή αυτοδιοίκηση? Σας είπα ότι επί 4 χρόνια σχεδιάζαμε το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Όλη την τετραετία. Γι' αυτό και το λέω με καμάρι ότι είμαστε ο πρώτος νομός στη Ροδόπη. Αυτά μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από την περιφέρεια. Είμαστε ο πρώτος νομός στη Ροδόπη που έχουμε στην περιφέρεια που έχουμε ήδη έτοιμο το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Δηλαδή αν από αύριο αρχίσει να τρέχει, εμείς από αύριο θα εκτελούμε έργα. Αφού μιλούμε λοιπόν για έργα, κύριε Νομάρχα, το πρώτο που θα έρχονταν στο μυαλό να αναφέρετε, ίσως ένα έργο που μπορεί να σας πονάει, η πραγματοποίηση ή η υλοποίηση του, ποιο είναι? Υπάρχει κάποιο τέτοιο έργο? Όλα τα έργα τα οποία αφορούν τον νομό Ροδόπης τα έχω στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, τα αγαπώ, είναι καλά σχεδιασμένα έργα. Δεν θα ήθελα να χωρίσω το ένα από το άλλο. Θα ήθελα γενικά να πω όμως ότι εκείνο που περισσότερο με ενδιαφέρει είναι να τρέξουν όσο το δυνατόν με πιο γρήγορους ρυθμούς και να υλοποιηθούν
τα μεγάλα έργα υποδομής. Είναι κορυφαιότητα Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός, εργοστάσιο της ΔΕΗ με φυσικό αέριο. Και να σας δώσω ένα μέγεθος για να καταλάβετε. Αν μιλάμε για 10 δις σε ένα ΠΕΠ, το οποίο επί 5 χρόνια συνέχεια το αναμασάμε, σκεφτείτε ότι μόνο το εργοστάσιο της ΔΕΗ με φυσικό αέριο είναι της τάξης των 100 δις. Είμαι για πολύ μεγάλα. Θέλω λοιπόν να τρέξουν τα μεγάλα έργα. Διότι το φυσικό αέριο δεν σημαίνει μόνο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το φυσικό αέριο σημαίνει και άλλες χρήσεις και στη βιομηχανία και στην πόλη μας. Μπορεί αύριο να δούμε την εκμετάλλευσή του σε θέρμανση. Μπορούμε να δούμε τηλεθέρμανση από το εργοστάσιο. Μπορούμε να δούμε αξιοποίηση και στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι αυτή την ώρα έχουμε εμείς το φυσικό αέριο σε αυτή την περιοχή. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι σε 25 χιλιόμετρα βγαίνουμε στα Βαλκάνια με την κάθετη δίωδο. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι η Εγνατία Οδός στο νομό μας μπορεί να καθυστέρησε συνολικά. Περπατάει πάρα πολύ καλά. Το 2000 θα έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη με άνεση από εδώ. Είναι ανάγκη, μπορούμε να βλέπουμε την Εγνατία Οδό αποσπασματικά μονάχα για την Οροδόπη, τη στιγμή που είναι ένα συνολικό έργο. Όχι, όχι. Και αν κατασκευαστεί στη Οροδόπη, δεν έχει αξία αν τα υπόλοιπα κομμάτια της δεν είναι ολοκληρωμένα. Έχει ιδιαίτερη αξία να φτάσει μέχρι την Ιγουμένιτσα. Σκεφτείτε όμως, ποιοι ήσαν αυτοί που κοντράρισαν με την κυβέρνηση για να ξεκινήσουν τα έργα από τη Θράκη και όχι από την Ιγουμένιτσα. Ποιοι από όλους αυτούς που σήμερα εμφανίζονται τάχα μη κυβερνητικοί, βγάλαν μια τόση δαφωνούλα ποτέ. Οι τρεις νομάρχες, Ντόλιος, Σταυρόπουλος, Νικολαίδης, συγκρούστηκαν επανειλημμένως και ανοιχτά για να, να ξεκινήσει η Θράκη από εδώ. Η Εγνατία από τη Θράκη. Μάλιστα. Βεβαίως μπορεί να μιλούμε για την πρόοδο των έργων της Εγνατίας Οδού, να μιλούμε κύριε Νομάρχα για το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα όμως κάποια μηνύματα που έρχονται από την περιφέρεια και αφορούν τις υποψηφιότητες ένταξης στον επενδυτικό νόμο είναι μάλλον ανησυχητικά, γιατί έχουμε μια πτώση όπως φαίνεται του επενδυτικού ενδιαφέροντος και προκύπτει αμέσως το θέμα των κινήτρων. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη, είναι και η ειδικότητά μου, προέρχομαι και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γι' αυτό και απόψη σας. Γνωρίζω καλά τις επενδύσεις. Ήταν έγκλημα αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση σχετικά με τα κίνητρα στη Θράκη. Δεν θα μείνει αναπάντητο. Θα πρέπει να τελειώσουμε με τις εκλογές. Θα πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί, οι κοινωνικο-οικονομικοί φορείς, και πρέπει να καταγγείλουμε σαν έκτρωμα αυτό το νόμο. Εδώ τώρα μου δίνεται ευκαιρία για πρώτη φορά και δημοσίως να ρωτήσω την άποψή σας για τις ρυθμίσεις χρεών των επιχειρηματιών. Πολλοί επιχειρηματίες γιατί βεβαίως αναφέρατε τελευταία ότι δεν θίγεται όσο θα έπρεπε αυτό το θέμα, είναι επιβαρημένοι με υπέρογκα χρέη, τα οποία βλέπουμε ότι σιγά σιγά οδηγούνται και στο βεβαιώνονται στο δημόσιο και προκαλούν βεβαίως τις αλυσιδωτές αυτές επιπτώσεις. Εσείς ως οικονομολόγος πώς βλέπετε, ότι είναι και αυτό ένα χτύπημα στην ανάπτυξη ή είναι ορθή αυτή η εξέλιξη στα πλαίσια μιας γενικότερης εξυγιαντικής πολιτικής? Ακούστε να δείτε. Εάν κάποιοι ήρθαν στην Ροδόπη για να αφήσουν εδώ το πτώμα τους, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε νεκροταφείο. Να ξεκαθαρίζουμε. Είμαι υπέρ των κινήτρων. Πρέπει να δοθούν και άλλα κίνητρα. Χαλάσαν τα κίνητρα στον νομό Ροδόπης. Αλλά δεν είμαι και υπέρ του κάθε χρόνου και ρυθμίση ιδιαίτερη. Όσοι θα σταθούν, θα σταθούν και θα προχωρήσουν. Οι υπόλοιποι πλέον, εφόσον έχουν αποκτήσει βαριά νόσο, με ασπιρίνες δεν θεραπεύονται. Και μια και μιλούμε και για βαριά νοσούσες επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν και δημιούργησαν το κοινωνικό πρόβλημα, πόσο σας απασχολούν? Δημιούργησαν κοινωνικά προβλήματα καθώς άφησαν απ' έξω απλήρωτους. Βεβαίως και μας απασχολούν όλα αυτά, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάνουμε μια αφαίρεση. Υπάρχουν σε εξέλιξη ή και έχουν ολοκληρωθεί σημαντικότατες επενδύσεις. Επενδύσεις που δεν ξαναείδαμε στην περιοχή μας. Νομίζω ότι όλο αυτό το κενό που άφησαν κάποιες παπατζίδικες επενδύσεις σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει καλυφθεί. Το κράτος έχει κάνει ένα λάθος στη Θράκη. Νόμισε ότι ξεχρέωσε το χρέος απέναντί μας. Εγώ λέω το εξής, ότι χρόνια αναλγησία για αυτόν τον τόπο
από πλευράς κέντρου και κράτους δεν ισοφαρίζεται με το ότι μας πρόσεξαν κάποια χρόνια. Είναι λάθος και φταίνει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι τα τοπικά, τα κεντρικά. Κάπου προσπαθήσαν να περάσουν ότι τελείωσε το χρέος πια προς τη Θράκη. Ότι όλα για τη Θράκη. Όπου και αν ακούει συζητήσεις, λέει πάλι για τη Θράκη. Θα μιλήσουμε. Ότι δώσαμε, δώσαμε. Αυτό είναι λάθος και έχει να κάνει με το ότι κάποιοι καρεκλοκένταυροι στην Αθήνα δεν θέλαν να πάρουν τα κίνητρα από τον Ομοροδόπης. Την αξιολόγηση των επενδύσεων θέλαν από τον Ομοροδόπης. Με λίγα λόγια, θέλαν να γίνεται η αξιολόγηση στην Αθήνα για να πηγαίνει ο καθένας με το βαλιτσάκι του. Εκεί βρίσκεται όλη η ιστορία. Και μάλιστα έχω στείλει επιστολή στον αρμόδιο υπουργό, καταγγέλλοντάς τον για το ότι αφαίρεσε τα κίνητρα. Γιατί? Διότι από μια έρευνα που έχω κάνει σε όλες τις προβληματικές περιοχές της Ευρώπης, είμαστε οι μόνοι που έχουμε τα μικρότερα κίνητρα. Δεν μπορεί να έρχονται να μας κοροϊδεύουν λοιπόν και να μας λένε ότι είμαστε παράδεισος κινήτρων. Τελευταίοι στην Ευρώπη από άποψη κινήτρων. Τα κίνητρα πρέπει να είναι τέτοια που να δίνουν όθηση στην επένδυση. Να εισάγονται, να μπαίνουν στην επένδυση, να μην μπαίνουν στις τσέπες κάποιον και φεύγουν. Αλλά τη διαφάνεια ποιος την εξασφαλίζει? Τη διαφάνεια ποιος την επιβάλλει? Το ίδιο το κράτος δεν την επιβάλλει? Εάν δεν είναι ικανό, αν είναι ανίκανο το κράτος να επιβάλλει διαφάνεια, ας δώσει τις αρμοδιότητες σε εμάς. Και μάλλον αυτές οι περιβόητες επιτροπές κοινωνικού ελέγχου που έχει η νομαρχία είναι αρμόδιες για αυτούς τους ελέγχους? Είναι ανενδύσεις. Δεν είναι ακριβώς για αυτούς τους ελέγχους. Κοινωνικό έλεγχο πόσο μπορεί να ασκήσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι? Εδώ μιλάμε ότι στις επιτροπές υπάρχουν μηχανολόγοι, χημικοί και δεν είναι σε θέση να ελέγξουν. Θα μπορεί τώρα ο κάθε άνθρωπος που μετέχει σε μια επιτροπή έτσι απλά κοινωνικού ελέγχου να μπει στο εργοστάσιο και να μπει σε βάθος? Έχω την εντύπωση, ότι το κράτος δεν θα πρέπει εκ των υστέρων να γκρινιάζει, να βάλει τις ασφαλιστικές δικλείδες, να βάλει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται οι επενδύσεις και από εκεί και πέρα να γκρινιάζει αν κάτι δεν πάει καλά. Πάντως, κύριε Νομάρχα, ακούγοντάς σας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τουλάχιστον επιμένετε σε αυτήν την θέση της ανεξάρτητης πολιτικής, γιατί θα μπορούσατε, προερχόμενος από ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο, να βρείτε τον τρόπο τελικά και να καθαγιάσετε όλες αυτές τις πολιτικές που μπορεί τελικά να μην είναι και ορθές. Θα σας θυμίσω, κύριε Παπαντονίου, όταν ερχόταν. Κύριε Αντωνίου. Δεν είμαι ο υπουργός. Μήπως προαχθείς. Λοιπόν, θα σας θυμίσω το εξής. Όταν ερχόταν ο κύριος Παπαντονίου εδώ ή ο κύριος Πλασκοβίτης, ποιος τους έκανε κόντρα για τα κίνητρα? Μίλησε κανένας από όλους αυτούς? Υπήρχε κανείς από όλους αυτούς που εμφανίζονται σήμερα τιμητές στην αίθουσα? Θυμάστε πόσα είχαμε πει με τον κύριο Πλασκοβίτη δημόσια? Ποιος είχε κάνει εισήγηση? Δεν εισακούστηκαν όμως. Εντάξει, το δεν εισακούστηκαν με το να έρχεται κάποιος εκ των υστέρων κατόπιν εορτής και να το παίζει τιμητής, δεν πάει πολύ? Δώσαμε τη μάχη μας, παλέψαμε, βγήκαν κάποια κίνητρα που κατά την άποψή μας δεν ταιριάζουν στην περιοχή. Μπρος λοιπόν, νέο αγώνα και όλοι μαζί. Οι βουλευτές καταψήφισαν λοιπόν, κύριε Νομάρχα, αυτήν την αλλαγή? Να, ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ θα έλεγα ότι και οι πολιτικοί αρχηγοί που έρχονται σήμερα και κόπτονται, και αυτοί ψήφισαν μέσα στη Βουλή και πήραν θέση επ' αυτού του νόμου. Κανείς δεν αντέδρασε. Αλλά κόπτονται σήμερα και έρχονται εδώ να λένε ότι τι έγινε με τον αναπτυξιακό νόμο. Την ευθύνη την έχει ο νομάρχης ή οι ίδιοι που έρχονται εδώ για να πολεμήσουν τον νομάρχη? Μάλιστα, επειδή το θέμα του αναπτυξιακού νόμου επιμένουμε σε αυτό, γιατί είναι τεράστιο, κύριε Νομάρχα, και είναι μάλιστα κάποιοι λένε ότι στην περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια τεχνητή κρίση από αυτές που πολύ αρέσκονται να δημιουργούν στην περιοχή μας, θα τρέξουν κάποτε όλοι να ξαναδώσουν τα κίνητρα και να πάλι μιλήσουν για λαθεμένες πολιτικές. Γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να κατοχυρωθεί μια συγκεκριμένη πολιτική που δεν θα είναι ανερμάτιστη, αλλά θα έχει έναν σχεδιασμό, μια στόχευση. Το βάλατε πάρα πολύ καλά. Ένας θεσμικός επενδυτής για να έρθει